Το Σάββατο 23 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε μία ακόμα σύναξη νέων γονέων στους χώρους της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ένα εγχείρημα που με τη χάρη του Θεού ξεκίνησε τη φετινή χρονιά, βρίσκοντας μεγάλη ανταπόκριση στους νέους γονείς που έχουν σχέση με την αδελφότητα, την αγαπούν και βρίσκονται κοντά της σε κάθε ευκαιρία. Η ανταπόκριση στο κάλεσμα εντυπωσιακή. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις και ευθύνες, η κούραση της καθημερινότητας αλλά και το ταξίδι δεν πτώησαν τις οικογένειες που έσπευσαν να δώσουν το παρόν. Κάτι που μας δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την αυριανή ελληνική κοινωνία, αφού υπάρχουν οικογένειες με υγιείς αγωνίες, με ανώτερες αναζητήσεις που αναλόγως ανατρέφουν και τα παιδιά τους. Παρησιανέκοντες προς τον Σωτήρα, υπέρ ημών αυτών ως αγαθόν οικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα τας ψυχάς ημών. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον Θεό σεβομένη διανία σε φοιτητή, το της χάριτος φέγγος δια Παύλου εισδέδεξε και πρώτη εν Φιλίππη στο Χριστό επίστευσα Θεόφρον πανίκη, δια τούτος ετοιμόμενας ματικός, Λιδία, Φιλιππισία, δόξα το ευδοκίσαντι εσύ, δόξα το σε καταβγάσαντι, δόξα το χορηγούντι δια σου, ημίν τα Κρήτωνα. Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκίνησε όπως πάντα με τον εκκλησιασμό, κατά τον οποίο κοινώνησαν με τάξη και προσοχή όλα τα μικρά παιδιά των οικογενειών. Μια εικόνα συγκινητική, αλυσμόνητη για όσους τη βίωσαν. Αυτό που Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Εις δε είσαι ο μακρινά φυγαδεύουν και οι πλήστοι με
Οι πρώτες ευχάριστες στιγμές λαμβάνουν χώρα στην τραπεζαρία της κατασκήνωσης όπου σερβίρεται το πρωινό. Οι μικροί μας φίλοι έχουν το δικό τους τραπέζι και μαθαίνουν να αυτοεξυπηρετούνται. Αλλά και οι μεγάλοι χαίρονται την ώρα αυτή της χαλάρωσης και της αλληλογνωριμίας. Τώρα τα παιδιά θα συνεχίσουν με το δικό τους πρόγραμμα, ενώ οι μεγάλοι κατευθύνονται στο Αρχονταρίκι για να ακούσουν την ομιλία του πνευματικού της αδελφότητος Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος με θέμα «Ο σύζυγος ως δώρο του Θεού». Αγαπητοί γονείς, να εκφράσω και εγώ τη χαρά μου για την παρουσία σας εδώ στην αδελφότητα της Αγίας Λιδίας. Τη χαρά μου διότι βλέποντας όλους εσάς και εμείς παίρνουμε δύναμη σε αυτό το έργο το οποίο επιτελεί η αδελφότητα της Αγίας Λιδίας με τη χάρη του Αγίου Θεού, αλλά και τις ευχές και ευλογίες του μακαριστού γέροντός μας, του Πατρός Θεοφίλου. Σε δύο ημέρες έχουμε γιορτή, γιορτή μεγάλη, γιορτή λαμπρή, και σε κάθε γιορτή ξέρουμε ότι η κάθε γιορτή συνδυάζεται και με τα δώρα. Σε κάθε γιορτή, όταν πάμε σε κάποιον που γιορτάζει, του πάμε ένα δώρο ή εάν εμείς οι ίδιοι εορτάζουμε και ανοίγουμε το σπίτι μας, τότε δεχόμαστε δώρα από τους ανθρώπους οι οποίοι μας αγαπάνε και οι οποίοι θα έρθουν στο σπίτι μας να μας ευχηθούν. Και πάντοτε ένα δώρο είναι κάτι το πολύ πολύ ευχάριστο, είτε για αυτόν που λαμβάνει το δώρο, είτε για αυτόν που δίνει το δώρο. Και αυτός που δίνει και αυτός που παίρνει το δώρο και οι δύο χαίρονται πολύ. Αυτή η χαρά του δώρου δεν εστιάζεται τόσο στην αξία του δώρου, αλλά εστιάζεται στη χειρονομία. Γιατί? Διότι το δώρο μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, μπορεί να είναι κάτι πολύ ευτελές, αλλά μόνο που κάποιος άνθρωπος σκέφτεται να δώσει, να δωρήσει κάτι, αυτό και μόνο αυτή του η κίνηση είναι κάτι το οποίο δίνει πολύ χαρά και στους δύο, και σε αυτόν που παίρνει το δώρο και σε αυτόν που δίνει το δώρο. Όμως, αυτό που έχουμε παρατηρήσει όλοι μας είναι ότι αυτή η χαρά του δώρου είναι συνήθως μόνο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, παίρνοντας κάποιος ένα δώρο, το ανοίγει, το βλέπει, το χαίρεται, σκέφτεται τι θα το κάνει, πώς θα το χρησιμοποιήσει, αλλά όμως μετά περνώντας οι ημέρες, αυτή η χαρά αρχίζει σιγά σιγά και φεύγει. Περνώντας οι ημέρες, αν για παράδειγμα το δώρο είναι ένα μπιμπελό,
θα το βάλει η νοικοκυρά κάπου μέσα στο σπίτι, θα το βλέπει για λίγες ημέρες, από εκεί και πέρα όμως σιγά σιγά αρχίζουμε να μην το δίνουμε σημασία, αρχίζουμε να ξεχνούμε αυτήν τη χαρά του δώρου. Και μάλιστα πολλές φορές ένα δώρο φτάνει στο σημείο να γίνεται και κουραστικό. Και πολλές φορές ένα δώρο φτάνει στο σημείο να θέλουμε να το πετάξουμε, είτε γιατί μας έχει κουράσει, είτε γιατί δεν το χρειαζόμαστε άλλο, είτε γιατί αυτό το οποίο μας χρησιμεύε παλαιότερα, τώρα δεν μας χρησιμεύει. Αυτή λοιπόν είναι η παράξενη ιστορία του κάθε δώρου. Στην αρχή φέρνει πολύ χαρά και στο τέλος μπορεί να φέρει ακόμα και κούραση και στο τέλος μπορεί να το πετάξουμε το δώρο επειδή ήδη μας έχει κουράσει. Δώρα πολλά, δώρα πάμπολα. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, του έδωσε και σε αυτόν ένα μεγάλο δώρο. Όταν έπλασε τον Αδάμ, ο Θεός σκέφτηκε να δώσει στον Αδάμ ένα δώρο. Και τι είπε? «Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης, ποιήσομεν αυτό βοηθόν κατά αυτόν». Σκέφτηκε ο Θεός ότι δεν θα ήταν καλό ο άνθρωπος να ήταν μόνος του επάνω στη γη και σκέφτηκε να δώσει ο Θεός τον άνθρωπο ένα δώρο. Και ποιο ήταν το δώρο αυτό? Ήταν ένας άλλος άνθρωπος, ήταν η γυναίκα. Και έτσι λοιπόν από την πλευρά του Αδάμ ο Θεός έπλασε τη γυναίκα. Η γυναίκα λοιπόν έγινε το καλύτερο δώρο στον άνδρα. Ο συνάνθρωπος έγινε το καλύτερο δώρο στον άνθρωπο. Αυτό όμως τι δώρο είναι? Όταν εμάς μας δίνουν ένα δώρο, ξέρουμε ότι αυτό το δώρο ανήκει σε εμάς, είναι στην ιδιοκτησία μας και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αν θέλουμε το κρατάμε, αν θέλουμε το πετάμε, αν θέλουμε το χρησιμοποιούμε, αν θέλουμε όχι. Τέτοιο δώρο είναι και η γυναίκα στον άνδρα. Τέτοιο δώρο είναι ο συνάνθρωπος στον άνθρωπο. Σίγουρα δεν είναι τέτοιο δώρο, διότι η γυναίκα, ναι μεν δόθηκε ως δώρο στον άνδρα, αλλά όμως δόθηκε ως δώρο ως σύντροφος, ως ισότιμη. Η γυναίκα είναι ισότιμη με τον άνδρα. Είναι δώρο μεν, αλλά όμως δεν είναι ιδιοκτησία του άνδρα. Και όπως πολύ καλά παρατηρούμε διαβάζοντας το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπουμε και το λόγο για τον οποίο έδωσε ο Θεός τη γυναίκα ως δώρο στον άνδρα. Όπως μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη, την έδωσε ως βοηθό κατά αυτόν. Τι σημαίνει βοηθός? Σημαίνει ότι έδωσε τη γυναίκα στον άνδρα για να κάνει τις δουλειές, ότι την έδωσε για να σκουπίζει το σπίτι, για να καθαρίζει το σπίτι, για να ασχολείται με τα παιδιά. Αυτό είναι το δώρο, αυτό είναι ο βοηθός που λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Όχι βέβαια, δεν είναι αυτό. Δεν είναι βοηθός στις δουλειές, αλλά είναι βοηθός στη ζωή. Και κυρίως είναι βοηθός στη σωτηρία της ψυχής. Είναι βοηθός στο να επιτευχθεί ο στόχος για τον οποίο υπάρχει ο άνθρωπος στη γη. Και ο στόχος αυτός ποιος είναι? Είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Να λοιπόν, για ποιο λόγο ο Θεός έδωσε βοηθό στον άνθρωπο. Του έδωσε βοηθό ούτως ώστε να έχει ένα συνάνθρωπο ο οποίος θα τον βοηθάει στο έργο της σωτηρίας. Αυτή η ένωση των δύο ανθρώπων, του άνδρα και της γυναίκας, γίνεται με νόμιμο τρόπο. Αυτή η ένωση γίνεται με την ιερολογία του γάμου. Ενώνονται οι δύο άνθρωποι, ο άνδρας και η γυναίκα, σε μία σάρκα, πώς? Με την ιερολογία του γάμου. Γι' αυτό το λόγο και όταν πολλές φορές γίνονται συζητήσεις περί του θρησκευτικού γάμου και του πολιτικού γάμου,
Γι' αυτό και ο πολιτικός γάμος δεν έχει καμία αξία στα μάτια του Θεού, διότι δεν μπορεί να ενώσει δύο ξένους ανθρώπους σε ένα, αλλά αυτό το κάνει μόνο το μυστήριο του γάμου, του θρησκευτικού γάμου. Και αυτό το μυστήριο του θρησκευτικού γάμου έχει την απαρχή του και τη θεμελίωσή του σε αυτά τα οποία αναφέρει πάλι εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως, στην Παλαιά Διαθήκη, τα λόγια του Θεού μας, ο οποίος είπε «Ένε και εν τούτου, καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν». Να λοιπόν η θεμελίωση του γάμου. Να λοιπόν πώς ο ένας άνθρωπος γίνεται δώρο στον άλλον άνθρωπο. Μόνο με τον τρόπο αυτόν, με την ένωση εν Χριστώ, με το μυστήριο του γάμου. Ο γάμος συνεπώς δεν είναι μία φιλία, ο γάμος δεν είναι μία φιλική σχέση, δεν είναι ένας συνεταιρισμός, δεν είναι μία συνεργασία, αλλά είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο. Το μυστήριο που ο ένας άνθρωπος γίνεται δώρο στον άλλο άνθρωπο. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, την ημέρα που παντρεύονται οι δύο άνθρωποι, ο άντρας και η γυναίκα, κάποια στιγμή ο ιερέας παίρνει το χέρι της νύφης και το προσφέρει στο χέρι του γαμπρού. Και τότε ενώνονται οι δύο οι άνθρωποι. Αλλά όμως δεν λέει ο ιερέας στην ύφη «δώσε το χέρι σου στο γαμπρό» και το ίδιο να πει στο γαμπρό «δώσε το χέρι σου στην ύφη», αλλά ο ίδιος ο ιερέας παίρνει το χέρι της νύφης και το δίνει στο χέρι του γαμπρού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός διαμέσου του ιερέως είναι ο νυμφαγωγός, αυτός δηλαδή ο οποίος προσφέρει την ύφη στο γαμπρό. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δίνει το δώρο. Δεν το παίρνουν μόνοι τους οι άνθρωποι, όπως το παίρνουν στον πολιτικό γάμο που στην ουσία δεν το παίρνουν, δεν παίρνει ο ένας τον άλλον, αλλά για να πάρει ο ένας τον άλλον ως δώρο, πρέπει ο Θεός να του το δώσει. Όπως ο Θεός έδωσε την Εύα ως δώρο στον Αδάμ, έτσι και την ημέρα του γάμου, πάλι ο Θεός θα δώσει την ύφη ως δώρο στο γαμπρό. Γι' αυτό και ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος σμίγει τα δύο χέρια. Και έτσι λοιπόν, όταν ενώνονται τα δύο χέρια, δένονται τα δύο χέρια του άντρα και της γυναίκας, από εκεί και πέρα όλα θα είναι κοινά. Από εκεί και πέρα και οι αποτυχίες και οι επιτυχίες κοινές. Από εκεί και πέρα και η υγεία και η αρρώστια κοινά. Από εκεί και πέρα και οι χαρές και οι λύπες κοινές. Από εκεί και πέρα και τα διέξοδα και τα αδιέξοδα όλα κοινά. Γιατί? Διότι πια ο ένας ανήκει στον άλλον. Δεν εξουσιάζει πια ο καθένας τον εαυτό του, αλλά ο ένας ανήκει στον άλλον. Σήμερα όμως έχει χαθεί αυτό το πραγματικό νόημα του γάμου, ότι ο ένας ανήκει στον άλλον, ότι ο ένας είναι δώρο στον άλλον. Και τι γίνεται? Σήμερα οι άνθρωποι βλέπουν το γάμο ως κάτι αναγκαστικό. Βλέπουν το γάμο ως κάτι το οποίο πρέπει να περάσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να αποκτήσουν οικογένεια, ούτως ώστε να αποκτήσουν παιδιά. Έτσι βλέπουν το γάμο οι περισσότεροι νέοι σήμερα, όχι ότι θα τους δώσει ο Θεός ένα δώρο με το οποίο, με τη βοήθεια του οποίου θα κερδίσουν τη σωτηρία τους, αλλά σαν κάτι αναγκαστικό, σαν κάτι το οποίο πρέπει να περάσουν όλοι οι άνθρωποι για να αποκτήσουν την οικογένειά τους, για να γίνουν γονείς. Και έτσι λοιπόν, ο σκοπός του γάμου έχει χάσει το πραγματικό του νόημα. Και οι άνθρωποι πιστεύουν και νομίζουν ότι πρέπει να παντρευτούν για να γίνουν γονείς. Όμως
ποιος τους διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν οπωσδήποτε γονείς, ποιος τους διαβεβαιώνει ότι στο γάμο θα αποκτήσουν παιδιά, δεν είναι δεδομένο. Αν θέλει ο Θεός, θα δώσει παιδιά. Αν δεν θέλει ο Θεός, δεν θα δώσει παιδιά. Συνεπώς, δεν είναι αυτό το νόημα και ο σκοπός του γάμου. Δεν είναι σκοπός του γάμου να γίνουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά, αλλά ο σκοπός του γάμου είναι αυτός ο οποίος προαναφέραμε. Επειδή όμως οι άνθρωποι σήμερα έχασαν τον προσανατολισμό τους και επειδή πιστεύουν ότι άλλοι είναι οι σκοποί και οι στόχοι που έχει ένας γάμος, γι' αυτό και τι κάνουν, προσπαθούν να παντρευτούν σε όσο μεγαλύτερη ηλικία γίνεται. Γιατί? Γιατί θεωρούν το γάμο ως δεσμά. Θεωρούν το γάμο ως κάτι αναγκαστικό. Θεωρούν το γάμο ότι μόλις θα μπουν σε αυτόν, από εκεί και πέρα θα είναι δεμένοι, θα χάσουν την ελευθερία τους, δεν θα περνάνε καλά, η ζωή τους δεν θα είναι ελεύθερη, δεν θα μπορούν να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν και γι' αυτό και παρατείνουν όλο και περισσότερο την ηλικία που θα προχωρήσουν στο γάμο. Και όταν τα χρόνια αρχίζουν και περνάνε, τότε αρχίζει ο περίγυρος και πιέζει και λέει ιδίως στις κοπέλες, «Μα πότε θα παντρευτείς, περνάει η ηλικία σου, δεν θα μπορέσεις να κάνεις παιδιά». Και αρχίζει και η κοπέλα και αγχώνεται και λέει «Πότε θα παντρευτώ, περνάνε τα χρόνια μου, μικραίνει ο καιρός στον οποίο και τα περιθώρια τα οποία έχω» και τελικά παντρεύεται κάτω από αυτήν την πίεση στο να γίνει μητέρα, στο να μπορέσει να γίνει μητέρα. Και όλα αυτά επειδή ο στόχος της κοπέλας δεν είναι να γίνει σύζυγος, αλλά να γίνει μητέρα. Και όταν πολλές φορές ο Θεός δεν επιτρέπει να γίνει μητέρα κάποια κοπέλα ή πατέρας κάποιος άνδρας, τότε αρχίζουν οι άνθρωποι και μελαγχολούν και στεναχωριούνται και λένε «Εγώ είμαι ένας αποτυχημένος, παντρεύτηκα αλλά δεν έχω παιδιά». Και τα λένε όλα αυτά βέβαια διότι έχουν ξεχάσει το σκοπό για τον οποίο έχει γίνει ο γάμος. Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η παρεκτροπή και ιδίως οι κοπέλες θεωρούν ότι θα παντρευτούν για να γίνουν μητέρες, μόλις έρθουν έστω και το πρώτο παιδί αλλά και τα επόμενα, τότε τι κάνει η μητέρα, πέφτει με τα μούτρα στα παιδιά. Ξεχνάει αυτό το δώρο που τους έχει δώσει ο Θεός. Ποιο είναι το δώρο? Δεν είναι τα παιδιά, και αυτά δώρα είναι, αλλά το πρώτο δώρο και αυτό το οποίο θα πρέπει να το έχει πάντοτε μαζί της είναι ο σύζυγός της. Αυτό το ξεχνάει ιδίως η μητέρα και ο πατέρας πολλές φορές, αλλά αυτό που γίνεται συνήθως η μητέρα, γιατί όπως σας είπα ασχολείται μετά μόνο με τα παιδιά της, πέφτει με τα μούτρα πάνω σε αυτά και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν αφήνει στο σύζυγό της να ασχοληθεί με τα παιδιά. Τον θεωρεί ανίκανο, τον θεωρεί ότι δεν μπορεί αυτός να ασχοληθεί και έτσι τον απομακρύνει από κοντά της. Και ο άντρας τι κάνει, αρχίζει μετά να βγαίνει έξω, όταν θα γυρίσει στο σπίτι θα ανοίξει την τηλεόραση να δει ποδόσφαιρο, αφού η γυναίκα δεν τον αφήνει να ασχοληθεί με τα παιδιά. Και κάποια στιγμή θα ακούσει και την κρίνια ότι δεν ασχολείσαι εσύ με τα παιδιά και με αφήνεις μόνη μου να ασχοληθώ, ενώ η ίδια τον έχει οδηγήσει σε αυτό. Να λοιπόν, αγαπητοί γονείς, όταν ξεχνούν οι σύζυγοι ότι ο ένας είναι δώρο στον άλλον, όταν ξεχνούν το σκοπό του γάμου, όταν μπαίνουν στη διαδικασία να πετάξουν αυτό το δώρο το οποίο τους έδωσε ο Θεός επειδή το έχουν βαρεθεί, τότε υπάρχουν όλες αυτές οι παρεκτροπές του γάμου. Μιλήσαμε στην αρχή για την αξία κάθε δώρου. Μιλήσαμε στην αρχή ότι όταν λαμβάνουμε κάποιο δώρο, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Όμως, όπως είπαμε στην αρχή,
Στη συνέχεια, πολλές φορές το δώρο το βαριόμαστε, θέλουμε να το βάλουμε στην άκρη και πολλές φορές το πετάμε. Να, έτσι έχουμε φτάσει και σήμερα στις σχέσεις των συζύγων. Γι' αυτό το λόγο και σήμερα τα διαζύγια είναι τόσο πολλά, γιατί διότι δεν εκτιμούν οι σύζυγοι και δεν καταλαβαίνουν ότι ο σύζυγός τους είναι δώρο Θεού, το οποίο δεν έχουν οι ίδιοι το δικαίωμα ούτε να το βαρεθούν, ούτε να το πετάξουν. Είναι λοιπόν ανάγκη κάποια στιγμή ο σύζυγος και η σύζυγος μέσα του να επανακαθορίσει το στόχο του, μέσα του να σκεφτεί για ποιο λόγο παντρεύτηκε, μέσα του να καταλάβει ότι ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν είναι ιδιοκτησία του, που όποια στιγμή θέλει τη βάζει στην άκρη αυτή την ιδιοκτησία ή την πετάει και όποια στιγμή θέλει τη χρησιμοποιεί, αλλά τι είναι, είναι ιερό δώρο του Θεού. Δώρο το οποίο ίσως, ενώ φαίνεται ότι εμείς οι άνθρωποι διαλέγουμε το δώρο, δηλαδή ο καθένας διαλέγει ποιον θα παντρευτεί, στην πραγματικότητα ο Θεός είναι αυτός ο οποίος προσφέρει το δώρο. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος σμίγει δύο ανθρώπους. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει με το θέλημά του δίνει τον ένα στον άλλον. Και αφού ο Θεός το κάνει αυτό, τότε εμείς δεν έχουμε δικαίωμα αυτό το οποίο μας έχει δώσει ως δώρο ο Θεός, εμείς να το περιφρονήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος λέγει γενικά για τους χριστιανούς, πρώτα για τον εαυτό του και έπειτα για όλους μας. Λέει λοιπόν ο ίδιος, «Ζω δε ουκέτιο εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Ζω, λέει, όχι εγώ πια, δεν ζει ο παλαιός άνθρωπος, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός. «Ω δε νυν ζω, εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού». Δεν ζω πλέον εγώ, ο παλαιός φυσικός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτή δε τη ζωή που εγώ ζω στο σώμα μου τώρα, την ζω με τη χάρη και την δύναμη της πίστεως στον Υιό του Θεού, ο οποίος με έχει αγαπήσει και παρέδωσε τον εαυτό του εις τον σταυρικό θάνατο δια τη σωτηρία μου. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος πρέπει να μάθουν να το λένε όλα τα ζευγάρια. Δηλαδή τι να λένε, δεν ζω εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο σύζυγός μου. Δεν ζω για τον εαυτό μου, αλλά ζω για τον άλλον και ζω χάρη στην δύναμη της θυσιαστικής αγάπης, σαν αυτή την αγάπη την οποία έδειξε ο Χριστός ανεβαίνοντας στο Σταυρό. Αυτή την αγάπη που έδειξε ο Χριστός για όλους μας, αυτή την αγάπη πρέπει να τη δείχνουν και τα ζευγάρια ο ένας στον άλλον, ούτως ώστε να μην ζει ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά ο ένας να ζει για τον άλλον. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο σύζυγος είναι δώρο Θεού, Θεόσταλτο στο σύζυγο, ο σύζυγος στη σύζυγο. Και εάν οι σύζυγοι βλέπουν ελαττώματα στον άλλον, πρέπει να βλέπουν και τα χαρίσματα. Ξέρει ο Θεός ότι κανείς μας δεν είναι τέλειος και ξέρει επίσης ότι και με τα χαρίσματα αλλά και με τα ελαττώματα του άλλου, όλα αυτά εμείς εάν τα δούμε από την πνευματική τους πλευρά, όλα αυτά θα είναι επικοδομητικά. Γιατί? Διότι αν βλέπει ο σύζυγος τη σύζυγο τα χαρίσματά της, θα προσπαθεί να τα μιμηθεί και επίσης θα δοξάζει το Θεό και πρέπει να τον δοξάζει για όλα τα χαρίσματα που έχει η σύζυγός του.
και αν παράλληλα βλέπει και τα ελαττώματα, εκεί είναι και το πεδίο αγώνος του. Δεν θα πει εγώ δεν θέλω αυτό τον αγώνα επειδή η σύζυγός μου είναι κουραστική, επειδή γκρινιάζει, επειδή έχει αυτά και αυτά τα ελαττώματα, αλλά μέσω των ελαττωμάτων αυτών θα μάθει και την υπομονή, θα μάθει και την ταπείνωση, θα μάθει και να κλείνει το στόμα, θα μάθει και να κατεβάζει το κεφάλι και έτσι θα μάθει να γίνει άνθρωπος αρετής, άνθρωπος ταπεινός, άνθρωπος έτσι όπως τον θέλει ο Θεός. Να λοιπόν, για να τελειώσω αγαπητοί μου γονείς, το στίχημα για να είναι ο γάμος επιτυχημένος, να είναι ο γάμος ένα γαλήνιο λιμάνι, να είναι ο γάμος ένας τόπος ευτυχίας. Ποιο είναι το στίχημα? Να καταλάβουμε, να καταλάβουν όλοι οι σύζυγοι ότι ο ένας είναι δώρο του άλλου, δώρο θεόσταλτο, δώρο του Θεού. Εάν έτσι βλέπει ο ένας τον άλλον ως δώρο του Θεού, τότε και υπομονή θα κάνει, αλλά και τότε θα τον αγαπήσει τόσο πολύ, ώστε να λέει «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή ο σύζυγός μου». Αυτό λοιπόν, αγαπητοί γονείς, εύχομαι όλοι σας να το έχετε στο μυαλό σας, όλοι σας έτσι να βλέπετε το σύζυγο ή τη σύζυγό σας, όλοι σας να δοξάζετε το Θεό για αυτό το μεγάλο δώρο που σας έχει δώσει και να προσεύχεστε και να λέτε «Θεέ μου, δώσ' μου ποτέ, όχι μόνο να μην βαρεθώ αυτό το δώρο που μου έδωσες, αλλά πάντοτε να λέω ότι δεν ζω πλέον εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο σύζυγος ή η σύζυγός μου. Αμήν». Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως και άλλες φορές κάνουμε, μετά την ομιλία, θέλω να σας δώσω και εσάς την δυνατότητα, είτε κάποιες απορίες να εκφράσετε πάνω στην ομιλία, είτε να παρατηρήσετε κάτι, είτε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτά που μόλις ακούσατε. Πάτε. Να ακούσω. Ναι. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει μιλήσει αρκετά για το γάμο, λέει να βλέπουμε πάντα τα θετικά στοιχεία του συζύγου και να παραμερίζουμε τα αρνητικά. Ωραία. Όλο αυτό όμως μας βοηθάει και εμάς πραγματικά κάθε μέρα να το βλέπουμε σαν δώρο, να βλέπουμε μόνο τα θετικά, τα καλά του, αυτά που αγαπήσαμε πάνω του. Έτσι ακριβώς, γιατί ο συνάνθρωπός μας έχει πάρα πολλά καλά, αλλά όμως μετά όσο περνάει ο καιρός, όσο φθήρεται η σχέση, όσο βλέπουμε τα αρνητικά, ξεχνούμε να δούμε τα θετικά, τα οποία όπως σας είπα είναι πάρα πολλά. Έρχονται πολλοί γονείς, νέοι, νέα ζευγάρια να εξομολογηθούν και μου λένε «Έχω ένα πολύ καλό σύζυγο, δεν βγαίνει έξω, είναι στο σπίτι συνέχεια, ασχολείται με τα παιδιά», μου λένε κάποια καλά, αλλά κάνει αυτό και εκείνο και το άλλο. Και τους λέω «Μα δεν βλέπεις αυτά όλα που εσύ η ίδια μου απαρίθμησες τόσα καλά? Γιατί δεν κοιτάς εκείνα και κοιτάς τα ελαττώματα?» Και τα ελαττώματα και αυτά θα μας βοηθήσουν, θα σε βοηθήσουν και εσένα την ίδια να γίνεις ακόμα πιο καλή, να μάθεις την ταπείνωση, να μάθεις την υπομονή. Πώς θα τη μάθουμε? Από τους ξένους ανθρώπους, από τον άνθρωπό μας. Γι' αυτό λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε η Παρθένα, να κοιτάμε τα καλά και από αυτά τα οποία τα νομίζουμε ότι είναι ελαττώματα, και αυτά για μας καλά είναι και αυτά δώρα του Θεού είναι. Ωραία. Κάποιος άλλος? Για να ακούσουμε, Ελένη. Δεν έχω να κάνω κάποια παρατήρηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμφωνούμε εννοείται όλοι σε αυτά όλα που είπατε. Το ζητούμενο και το δύσκολο είναι να τα εφαρμόσουμε. Γιατί στη θεωρία όλοι τα ακούμε πολύ ωραία, τα αποδεχόμαστε όμως. Στην πράξη όμως θέλουν τον αγώνα τους όλα αυτά και την προσπάθειά τους. Και με την πρόοδο του χρόνου ελπίζουμε να τα εφαρμόσουμε όλο και περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά, Ελένη. Εγώ είμαι απ' έξω, τα λέω, εσείς τα ζείτε. Αλλά όμως πρέπει κάποιος να μας τα λέει, κάποιος να μας τα υπενθυμίζει αυτά όλα. Και αυτό ισχύει για όλους εμάς, για όλους μας τους ανθρώπους. Όλοι μας ξέρουμε τον νόμο του Θεού, όλοι μας ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Εάν όμως δεν μας τα υπενθυμίζει κάποιος,
Εάν δεν ανοίγουμε βιβλία να τα διαβάσουμε αυτά όλα, τότε ξεχνιόμαστε. Και τότε, επειδή έχουμε την τάση να αυτοδικαιωνόμαστε, νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο, εμείς μόνο έχουμε δίκιο, και κλείνουμε τα μάτια μας στο δίκιο του άλλου και κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτά που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό, όπως πολύ σωστά είπες, ναι μεν τα ξέρουμε, αλλά στην πράξη η πράξη είναι αυτή η οποία μας δυσκολεύει. Να λοιπόν, γι' αυτό τα υπενθυμίζουμε, να τα έχουμε στο μυαλό μας και να προσπαθούμε στην πράξη όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε. Χαίρετε, ονομάζομαι Γιώργιος. Γιώργιος. Έχω ακούσει από κάποιο άτομο ότι όταν μαλώνει, ας πούμε, με τη γυναίκα του και είναι λάθος ο ένας ή της μιας πλευράς ή της άλλης, ή ο άντρας ή η γυναίκα, ας πούμε, και λέει συγγνώμη ο ένας τον άλλο. Είναι σαν ένα, λέει, ντουβάρι το οποίο καρφώνουμε, λέει, το καρφί, και μετά όταν ζητάμε τη συγγνώμη βγάζουμε το καρφί. Αλλά μένει η τρύπα. Τι γίνεται εκεί? Όχι, εμείς πρέπει να την επουλώνουμε την τρύπα. Αν την αφήνουμε να υπάρχει, σημαίνει ότι δεν έχουμε τη διάθεση να συγχωρήσουμε τον άλλον. Με τη συγγνώμη πρέπει όλα να λύνονται. Να μην υπάρχει καμία ουλή, τίποτα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να λέμε συγγνώμη και να δεχόμαστε τη συγγνώμη. Ξέρετε, η λέξη συγγνώμη είναι μία πολύ μικρή λέξη, αλλά τη λέμε πολύ δύσκολα. Και όσο δύσκολα τη λέμε, άλλο τόσο δύσκολα και αυτός που την ακούει τη δέχεται, γιατί πολλές φορές βλέπετε, λέει κάποιος συγγνώμη και ο άλλος το απαντάει, τι συγγνώμη, αυτό που ήταν να κάνεις το έκανες, τώρα μου ζητάς συγγνώμη, μου ζήτησες 1, 2, 3, 5, 10, πότε θα διορθωθείς, έτσι απαντάει ο άλλος. Συνεπώς και για αυτόν που λέει τη συγγνώμη είναι δύσκολο να την πει, αλλά και για αυτόν που την ακούει είναι δύσκολο να τη δεχθεί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και εύκολα να λέμε συγγνώμη, αλλά και εύκολα να συγχωρούμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Ο Χριστός δεν είπε στο Ευαγγέλιο ότι πρέπει να συγχωρούμε 70 φορές το 7. Δηλαδή 70 φορές το 7, δηλαδή άπειρες φορές. Να μην είμαστε δύσκολοι στην αλληλοσυγχώρεση. Βέβαια, θα υπάρξουν στιγμές που θα διαπληκτιστεί το ζευγάρι, που θα διαφωνήσει, που θα ανέβουν οι τόνοι της φωνής, που θα βγει κάποιος από τον εαυτό του και θα φερθεί άσχημα, αλλά όλα πρέπει να λύνονται με τη συγγνώμη. Εκεί να τελειώνουν και να μην θυμούνται μετά και να λένε «Α, εσύ μου είχες πει αυτό». Άπαξ και υπόθηκε η λέξη συγγνώμη, όλα πρέπει να σβήνονται. Όπως όταν πάμε να εξομολογηθούμε και ζητάμε συγγνώμη από το Θεό, θέλουμε ο Θεός να σβήσει τις αμαρτίες μας τελείως, μα τελείως, και μην υπάρχει καθόλου μέσα μας η ουλή της αμαρτίας, έτσι και στις μεταξύ μας σχέσεις. Ωραία, ευχαριστούμε τον Γιώργιο. Εγώ ευχαριστώ. Του Κυρίου. Όλα αυτά που μας είπατε είναι πολύ καλά. Τον αγώνα αυτόν εννοείται ότι πρέπει να τον κάνουμε, και βλέποντας εμάς τα παιδιά, αύριο μεθαύριο θα έχουν ένα σωστό και καλό, ας πούμε, παράδειγμα εμάς, για να το κάνουν στις δικές τους οικογένειες. Ναι, έτσι, έτσι είναι. Έτσι πιστεύω ότι... Ναι, έτσι. Ευχαριστώ, Νίνα, αυτό που είπες. Πάτρε, να είστε καλά. Όταν τα παιδιά βλέπουν να υπάρχει μέσα στο ζευγάρι ηρεμία, γαλήνη και αγάπη, αυτό το πρότυπο σχηματίζεται στο κάθε παιδί ως πρότυπο γάμου. Και όταν θα έρθει η ώρα και η ηλικία να παντρευτεί το παιδί, δεν θα σκεφτεί ότι πω θα μπω τώρα σε δεσμά, ότι τώρα, από τώρα, από τη στιγμή που θα παντρευτώ, θα αρχίσει για μένα ένας Γολγοθάς, αλλά θα σκέφτεται ότι θα αρχίσει για μένα μία ζωή ευτυχίας, έτσι όπως ήταν οι γονείς μου. Να λοιπόν αυτό που, όπως πολύ σωστά είπε η Νίνα, ότι είναι κάτι το οποίο θα σμπρώξει τα παιδιά στο να αγαπήσουν αυτό το θεσμό του γάμου, το μυστήριο του γάμου, και θα μπορέσουν να αγαπήσουν και το σύζυγο ή τη σύζυγό τους πολύ πιο εύκολα, και δεν θα παρατείνουν όσο πιο πολύ μπορούν στο να παντρευτούν όπως σήμερα κάνουν οι νέοι άνθρωποι, αλλά θα θελήσουν σύντομα να παντρευτούν ούτως ώστε να γνωρίσουν αυτό το λιμάνι του γάμου. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος θέλει να πει κάτι? Να πω κάτι? Ναι, ναι, ναι. Την ευχή σας. Του Κυρίου. Ευχαριστώ που μας καλέσατε.
και εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Όταν ένα ζευγάρι είναι με πολιτικό γάμο, πολλά χρόνια και τα παιδιά τους ήδη μεγάλωσαν και ο ένας δεν δέχεται να παντρευτεί με θρησκευτικό, η κοπέλα δεν μπορεί να τον πείσει. Τι γίνεται τότε? Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Αλλά υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει, βέβαια. Υπάρχει. Αλλά επειδή τα αδύνατα παρά ανθρώπους, δυνατά εστί παρά το Θεό, γι' αυτό θέλει προσευχή πολύ να κάνει η κοπέλα, να φωτίσει το σύζυγό της σε εισαγωγικά, να, και αυτός να συναισθανθεί αυτή την έλλειψη που υπάρχει και να προχωρήσουν και να κάνουν τον θρησκευτικό γάμο. Γιατί όπως σας είπα, εκεί είναι η ένωση η αληθινή, η πραγματική, στο θρησκευτικό γάμο. Τότε δίνει ο Θεός τον ένα στον άλλον δώρο. Γι' αυτό σας είπα και αυτό που γίνεται στην πράξη που ο ιερέας ενώνει τα δύο χέρια. Συνεπώς, ο Θεός πρέπει να ενώσει τους δύο ανθρώπους, όχι άνθρωπος, όχι ο δήμαρχος ή οποιοδήποτε άλλος. Όντως υπάρχει έλλειψη και γι' αυτό όταν σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ο ένας θέλει πολύ και ο άλλος δεν θέλει, εκεί μόνο με την προσευχή να προσπαθήσει να φωτιστεί το άλλο μέλος, ούτως ώστε να γίνει ο αληθινός γάμος, ο θρησκευτικός. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ναι, Μαρία. Ο Θεός μας έκανε αυτό το δώρο, το σύζυγο, παντρευτήκαμε, όλα ωραία, αλλά στην πορεία είδαμε ότι δεν είναι αυτό το δώρο που θέλαμε, αυτό που ονειρευόμασταν. Μετά τι γίνεται στην πορεία? Ωραία, ναι. Όταν παίρνουμε κάποιο δώρο, όπως είπαμε στην αρχή, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και στη συνέχεια, όπως σας είπα, μπορεί να το βαρεθούμε και να το πετάξουμε, γιατί νομίζουμε ότι πια μας είναι άχρηστο, ότι δεν μας αρέσει, ότι δεν μας ικανοποιεί και χίλια δυο. Αυτό το οποίο γίνεται στα ανθρώπινα δώρα, θα πρέπει πολύ περισσότερο να το σκεφτούμε στο δώρο που δίνει ο Θεός. Και το δώρο που δίνει ο Θεός ποτέ δεν είναι λανθασμένο. Ποτέ δεν είναι λάθος. Ο άνθρωπος ο οποίος σας έχει δώσει ως συνάνθρωπό σας, ως δώρο, να ξέρετε ότι είναι το πιο καλό, αυτό το δώρο το οποίο αξίζατε και αυτό το δώρο το οποίο είναι ουράνιο δώρο. Αν έτσι βλέπει ο ένας τον άλλον ότι είναι δώρο Θεού και ουράνιο δώρο, τότε θα αρχίσει να ψάχνει μέσα του, όχι γιατί ο άλλος μου φαίνεται ότι δεν είναι αυτός που μου άξιζε, αλλά θα αρχίσει να λέει μέσα του γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι αυτό το δώρο είναι του Θεού και ότι αυτό το δώρο μου άξιζε. Γιατί δεν μπορώ να δω τα καλά και βλέπω μόνο τα στραβά, και θα αρχίσει να φιλοσοφεί μέσα του και από αυτή τη φιλοσοφία που θα κάνει, τότε θα καταλάβει ότι πρέπει και υπομονή να κάνει πολύ, αλλά και να δοξάζει το Θεό, γιατί όντως ήταν το καλύτερο δώρο που είχε ο Θεός να δώσει. Ναι. Ναι, ναι, Ελένη. Έχει μερίδια ευθύνη ο σύζυγος για την επιλογή του συζύγου? Ή πάντα τον σύζυγο πρέπει να τον δει, συνεχίζοντας την ερώτηση της Μαρίας, σαν δώρο του Θεού και απόφαση και, ας το πω έτσι, ευθεία βούληση. Να κάνει αυτή να την το επιλογή. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Ο ένας τον άλλον είναι δώρο του Θεού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μυρολατρικά εμείς από τη στιγμή που γεννηθήκαμε, ο Θεός έχει διαλέξει ποιον άνθρωπο θα παντρευτούμε και συνεπώς αυτόν που παντρευτήκαμε δεν ήταν δική μας ευθύνη που τον πήραμε. Όχι. Αλλά είναι ένας συνδυασμός, μυστήριο. Όπως πολλά πράγματα στη ζωή μας είναι μυστήρια, έτσι και αυτό είναι ένα μυστήριο. Πώς το δικό μας το θέλημα συμπίπτει με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος όντως δίνει το δώρο, αλλά όμως σε αυτό πάλι και εμείς με τη δική μας τη θέληση διαλέγουμε αυτό το δώρο. Να μην δούμε μυρολατρικά ότι ας κάτσω και όποιο δώρο μου δώσει ο Θεός, όποιον μου δώσει θα τον παντρευτώ. Όχι, αλλά όπως σας είπα, είναι ένα μυστήριο ανερμήνευτο στο δικό μας το μυαλό, αλλά εμείς σας ξέρουμε αυτό, ότι εμείς βάζουμε τη δική μας τη θέληση και ο Θεός βάζει τη δική του ευλογία και έτσι αυτό το δώρο είναι και δική μας επιλογή, αλλά συγχρόνως και θεόσταλτο.
Εντάξει. Την ευχή σας, του πατέρα. Κυρίου Παναγιώτη. Ελπίζω αυτό που είπε η Μαρία πριν να μην το εννοούσε για μένα. Και αν μπορούσατε να μας πείτε, λένε ότι η σύζυγος είναι καρδιά και ο άντρας είναι κεφαλή. Αν μπορούσατε να μας το... Ναι, ναι, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Η σύζυγος είναι η καρδιά και ο άντρας η κεφαλή. Ναι, στις πιο πολλές περιπτώσεις αυτό ισχύει. Δηλαδή η σύζυγος δίνει το συναίσθημα, δίνει όλη αυτή την ομορφιά μέσα στην οικογένεια, την καλοσύνη, την αγάπη. Ο σύζυγος έχει άλλα χαρίσματα από το Θεό, είναι αυτός ο οποίος θα σκεφτεί, θα βγει, θα δουλέψει, θα βάλει το μυαλό του να δουλέψει ούτως ώστε να πάει μπροστά η οικογένεια. Ο καθένας με τα χαρίσματα τα οποία έχει δώσει ο Θεός. Αλλά αυτά τα χαρίσματα όταν αλληλοσυμπληρώνονται, τότε και η οικογένεια πάει μπροστά. Όταν όμως αρχίζει και γκρινιάζει ο ένας τον άλλον, γιατί εσύ δεν είσαι η καρδιά όπως είμαι εγώ ή γιατί εσύ δεν είσαι το κεφάλι ή το μυαλό όπως είμαι εγώ, τότε το μόνο που απομένει είναι τα μαλώματα, οι διχόνοιες και μια συνεχής γκρίνια μέσα στο σπίτι. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο άλλος είναι αυτός ο οποίος συμπληρώνει εμάς. Μην τον θέλουμε ίδιο. Αν είναι ακριβώς ίδιος, τότε δεν συμπληρώνει ένας τον άλλον, δεν θα υπήρχε λόγος να παντρεύονται οι άνθρωποι. Συνεπώς κάνουμε υποχωρήσεις και περιμένουμε από τον άλλον να συμπληρώσει τις δικές μας τις ελλείψεις. Την ώρα της ομιλίας, τα δεκάδες παιδιά που μαζεύτηκαν απασχολούνταν με ζωγραφιές, χειροτεχνίες, παιχνίδι και κυρίως ετοιμασία για τη γιορτή που θα ακολουθούσε. Το πρόγραμμα συνέχισε η νεανική χοροδία της αδελφότητος με τραγούδια της 25ης Μαρτίου. Damos giramito y
Τέλος, ήρθε η σειρά για τα παιδιά των συγκεντρωμένων γονέων που έμαθαν μικρούς ρόλους, ετοιμάστηκαν, ντύθηκαν, χωρίστηκαν σε μικρές θεατρικές ομάδες και καταχειροκροτήθηκαν με τις απαγγελίες τους. Σήμερα όλοι οι Έλληνες με χαρά διπλο γιορτάζουν. Είναι η μέρα Λευτεριά, στην Παναγιά δοξάζουν. Ελάτε να πάμε στην εκκλησιά, γιορτάζει η Παναγία. Γιορτάζουν και όσοι αγωνιστήκανε για την ελευθερία. Τα πολύ παλιά τα χρόνια, μια ημέρα σαν κι αυτήν, στην εκκλησιά η Παναγιά μας πήγε να προσευχηθεί. Τότε συνέβη ένα θαύμα. Ένας άγγελος λαμπρός παρουσιάστηκε μπροστά της. Την είχε στείλει ο Θεός. Χαίρε της Ναζαρέτ, κόρη χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μέσα. Μη στέκεις φοβισμένη, εσύ είσαι από τις γυναίκες η πιο χαριτωμένη. Γι' αυτό σε διάλεξε ο Θεός, χαίρε ευλογημένη. Ποιος είσαι εσύ που ξαφνικά ήρθες εδώ μπροστά μου και τι είναι αυτά τα λόγια που φτάνουν στα αυτιά μου? Είμαι ο Γαβριήλ Αρχάγγελος, δουλεύω στο Θεό. Μια είδηση ευχάριστη έχω να σου πω. Άκου τι θέλει ο Θεός, Μαρία, πως σωτήρα να γυρίσεις όπου. Μα τι είναι αυτά τα λόγια, με κάνεις και φοβάμαι. Μια αρνή κοπέλα είμαι εγώ, πως λες ότι μητέρα θα είμαι? Με του Θεού τη δύναμη θα γίνει αυτό, Μαρία. Πρέπει ο κόσμος να σωθεί από την αμαρτία. Δούλη Κυρίου είμαι εγώ και ταπεινά τον προσκυνώ. Ας γίνει το Άγιο θέλημά του και ας έχει δόξα το όνομά του. Ευχαριστούμε, Παναγιά, που είσαι πάντα κοντά μας. Στη γιορτή σου δώρο μας έκανες ξανά τη Λευτεριά μας. Όλους τους Έλληνες λεβέντες την ιστορία να μας πουν. Ηρώες και ηρωίδες και κλεφτόπουλα γενναία ήρθαν τώρα όλοι εδώ να δοξάσουν τη σημαία. Να μας πούνε με καμάρι τα κατορθήματα τους, πως καταφέραν με θάρρο να σπάσουν τα σφράγγιμά τους. Καθίστε όλα γύρω μου και ανάψτε το κερί σας. Ανοίξτε το βιβλίο σας και ύστερα τη γραφή σας. Παπούλη, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Να πάω να ανοίξω. Να πας, Γιώργο, παιδί μου, και πρόσεχε πολύ, γιατί δεν έχουν μπέσει έτουτοι οι εχθροί. Καλώς το Μιχαλάκι, γιατί άρχισες, παιδί μου, γιατί είσαι φοβισμένος? Η μάνα μου δεν μ' άφηνε να έρθω. Γιατί συμβαίνει τίποτα, παιδί μου, στο χωριό? Ναι, συμβαίνει κάτι πολύ κακό. Πολλές μητέρες κλαίνε γιατί τα παιδιά τους χάνουν. Οι Τούρκοι τα αρπάζουν, γενίκιαρους τα κάνουν. Και αυτό ακόμη το κακό θα μας το κάνουν οι σκληροί. Τι είναι οι γενίκιαροι, είναι πολύ κακοί. Οι γενίτσαροι είναι παιδιά μικρά δικά μας που μας τα παίρνουν οι Τούρκοι και τα βάζουν στα σχολεία τους. Εκεί ξεχνάνε τον Χριστό, την πίστη, τους γονείς τους και όταν μεγαλώσουν γίνονται εχθροί μας. Εγώ, παππούλη μου, την πίστη δεν θα αφήσω.
Κι εγώ για την Ελλάδα σκληρά θα πολεμήσω. Καλύτερα να πεθάνουμε σαν το γέρο καψάλι, παρά να γίνουμε άπιστοι, πατρίδα να έχω μάλλον. Μπράβο σας, παιδάκια μου, μου δώσατε χαρά. Εσείς είστε Ελληνόπουλα με φλογερή καρδιά, μα να προσέχετε πολύ σαν έρχεστε εδώ, γιατί το μοναστήρι μας είναι κρυφοσχολιό. Να μην το καταλάβουν οι άπιστοι εχθροί, γιατί η ελευθερία μας από εδώ θα βγει. Ας πούμε τώρα προσευχή στον Άγιο το Θεό και μη φοβάστε άπιστο και άδικο εχθρό. Προστά σου γονατίζουμε ουράνιε πατέρα, θερμάσαι και θερμούμε νύχτα και μέρα. Βοήθησε να διώξουμε από τα χώματά μας τους Τούρκους που μας άρπαξαν την ελευθεριά μας. Ευλόγα τη σπαθιά μας, γιατί είναι που θα πολεμήσουμε για την ελευθεριά μας. Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια κλαβιά και φυλακή. Που έχει πάνω στη ποδιά της όλα τα καλά παιδιά της. Το βιβλίο, το σχολείο, τη μελέτη, τη χαρά και τις γνώσεις όλα τα αγαθά. Η κυρία Σκλαβιά είναι μια άσχημη κυρία και ζηλεύει φανερά την κυρία Ελευθερία. Σήμερα λάβει γελαστός ο ήλιος στην Ελλάδα και η δάφνη που είχε μαραθεί γέννησε πρασινάδα. Σήμερα φτάνει η ελευθεριά, βγείτε να τη δεχτείτε. Κι όσο δεσμένοι τα άματα και όσοι συστά δωρείτε. Περήφανα γιορτάσετε και πείτε στον καθένα της λευτεριάς σταγνό δεντρή καρπίζει μόνο με αίμα. Είμαι μια Ελληνοπούλα με φλόγα στην ψυχή. Στις μέρες του 21 αγωνίστηκα πολύ. Έπεσα εκεί για σένα πατρίδα μου γλυκιά. Θυσία για την Ελλάδα και για τη ελευθεριά. Είμαι μια Ελληνοπούλα που χιάχει ιωτοπούλα. Αγαπώ με την καγιά μου, την πατήγια τη δικιά μου. Κι αν έχω άρμα έχει πάρει, το σκοπό μου την προϋβάλλει. Όχι, μέχρι τον αφήσω και για το φωνάξω πίσω. Σέρα θάνατη παρθένα, σέρα κόρη λιγέρη, που με μάτια φλογισμένα μας μιλάς μες στην ψυχή. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, παλές φουστανελές, όλοι οι Έλληνες γιορτάζουν, ζήτω ελευθερία φωνάζουν. Τα Ελληνόπουλα μαζί τους παίρνουν μέρος στη γιορτή τους, αμαλίες σε λιαδάκια, λέω τραγούδια από μυατάκια. 25 του Μαρτίου, άμορφη διπλή χαρά, όλοι χαίρεται και λένε ζήτω ελευθερία. Σήμερα, γιαγιάκα μου, μας είπε η κυρία για την Ελλάδα τη γλυκιά, ωραία ιστορία. Ποια ιστορία, κόρη μου, σας είπε η κυρία και λάμπεις όλη από χαρά. Πες μου την ιστορία. Μας είπε για τους Έλληνες που ήταν σκλαβωμένοι χρόνια πολλά, πάρα πολλά, στους Τούρκους δουλωμένοι. Οι Τούρκοι τους ταρπάξανε όλα από το σπιτικό τους. Οι Έλληνες υπέφεραν πολλά από τον εχθρό τους. Ήταν όμως όλοι τους γενναία παλικάρια. Στον πόλεμο ριχτήκανε σαν να ήταν λιοντάρια. Ελευθερία ή θάνατος φώναζαν και χτυπούσαν. Οι Τούρκοι τα χρειάστηκαν. Βοήθεια ζητούσαν. Οι Έλληνες ενίκησαν, γιαγιά μου, την Τουρκία και στην Ελλάδα έλαψε η δόξη ελευθερία. Μπράβο, κόρη μου καλή. Μπράβο, Αγγελικούλα. Από τώρα είσαι μια μικρή, καλή Ελληνοπούλα.
Ζήτω γιαγιά η Ελλάδα μας και κάτω ο εχθρός μας. Ζήτω το τουφέκι μας και ο ελληνικός στρατός μας. Διπλή είναι σήμερα η γιορτή του έθους μας και πάρει η μία του Ευαγγελισμού το 21 Ιάρη. Σαν σήμερα σηκώθηκαν οι Έλληνες λεβέντες να διώξουν από το χώμα τους τους ξένους αφέντες. Άρπαξαν όπρα και σπαθιά, φορέσαν φουσταρέρες, σκόρπισαν γύρω τον εχθρό, πολέμησαν γενναίοι. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι στα λιοντάρια, στις ράχες στα βουνά. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι στα λιοντάρια, στις ράχες στα βουνά. Καλύτερα μια ώρα, ελεύθερη ζωή, να αφήσουν το αρχονταρίκι, κάθε οικογένεια έλαβε ένα μικρό αναμνηστικό.
Ευχαριστούμε καταρχάς για την πρόσκληση την οποία μας έγινε και τις προσπάθειες τις οποίες κάνετε και δίνετε αυτή τη χαρά σε όλους εμάς τους Έλληνες να ζούμε αυτές τις στιγμές. Να είμαστε γεροί και του χρόνου να γιορτάσουμε αυτές τις μέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Πρώτη φορά έρχομαστε εδώ, ήταν πολύ όμορφα. Και θα ξαναρθούμε πολλές φορές. Από πού έρχεστε? Από Καλυθέα Ελασσόνας. Γιορτάσαμε για την 25η Μαρτίου, ήταν πολύ ωραία, τα παιδάκια μας τα χαρήκαμε. Ήταν όλο πολύ όμορφα. Μας μίλησε και ο πάτερ για την οικογενειακή ζωή, για το σύζυγο, για τη σύζυγη. Ήταν πολύ όμορφα, μας βοηθάνε γενικώς οι ομιλίες που κάνουν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία. Όλα αυτά που μας είπατε είναι πολύ επικοδομητικά. Ευχαριστούμε πολύ και στην επόμενη φορά να είμαστε εδώ πάλι. Μετά το μεσημεριανό η σύναξη τελείωσε και όλοι άρχισαν να παίρνουν το δρόμο της επιστροφής για τα σπίτια τους. Πιστεύουμε πως η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για προβληματισμό και νέες αποφάσεις. Και ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά η Παναγία να ενισχύει τους νέους γονείς, δίνοντάς τους φρόνημα αντίστασης στους πειρασμούς και φρόνημα αγωνιστικό στις ποικίλες προκλήσεις της αποστολής τους.